Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Σήμερα έχω την ιδιαίτερη χαρά να σου παρουσιάσω μια πολύ ιδιαίτερη μας δραστηριότητα. Για πρώτη φορά ξεκινάμε τις live παρουσιάσεις των παραγωγών μας στο Instagram. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας. Ξεκινάμε σιγά σιγά με μια μικρή παρουσίαση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Θα θέλαμε ουσιαστικά να μιλήσουμε για την δραστηριότητα του Managi.eu. Τι είναι το Managi.eu? Το Managi λοιπόν είναι η πρώτη ελληνική επιχείρηση η οποία δίνει τη δυνατότητα σε Έλληνες παραγωγούς να εξάγουν τα προϊόντα τους στο εξωτερικό με την ελάχιστη δυνατή συμμετοχή από πλευράς τους και πάντα στο πνεύμα της συνεργασίας που είναι και αυτή που χαρακτηρίζει το πνεύμα και τη φιλοσοφία της επιχείρησής μας. Μπορείτε να επισκεφτείτε τον διαδικτυακό μας ιστότοπο στο managi.eu και να λάβετε περισσότερες πληροφορίες και για την ίδια την δραστηριότητά μας, αλλά φυσικά να γνωρίσετε τα υπέροχα προϊόντα των συνεργατών παραγωγών μας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ενημερώσω πως οι live εκπομπές της παρουσίασης των συνεργατών θα γίνονται κάθε Πέμπτη έως και Κυριακή στις 8 η ώρα. Κάθε εβδομάδα λοιπόν μαζί σας, από Πέμπτη έως Κυριακή, κάθε ημέρα θα παρουσιάζουμε έναν ξεχωριστό παραγωγό. Σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και την τιμή να σας παρουσιάσουμε την εταιρεία Tradifresh. Η εταιρεία Tradifresh παράγει πολύ ιδιαίτερους κωδικούς, πεντανόστιμα προϊόντα με βάση την πιπεριά φλωρίνης. Αλλά για να μην πούμε περισσότερα, αυτό που μετράει είναι να ακούσουμε από τους ίδιους τους συνεργάτες μας τι είναι αυτό που κάνει αυτά τα προϊόντα να ξεχωρίζουν και να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για αυτά. Θα ήθελα λοιπόν σιγά σιγά να καλέσω τα παιδιά από την Tradifresh. Καλησπέρα στα παιδιά. Καλησπέρα, τι κάνετε? Είμαστε πάρα πολύ καλά και τώρα που σας βλέπουμε ακόμα καλύτερα. Ευχαριστούμε για την πρωτοβουλία που πήρες, Παναγιώτη, και που συνδράμουμε και εμείς με την πλευρά μας σε αυτή την σειρά συνεντεύξεων που θα κάνει η Managi από Πέμπτη έως Κυριακή κάθε εβδομάδα, γιατί στηρίζει τους Έλληνες παραγωγούς, τους μικρούς Έλληνες παραγωγούς και τους βοηθάς να ανοίξουν τα φτερά τους στο εξωτερικό. Τέλεια. Με κάνεις πολύ χαρούμενο. Αυτό είναι το όραμα και η φιλοσοφία μας, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να σας πω ότι θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαιτέρως και τον Γιάννη τον Τζακυρίδη και την Ελένη Χαϊμέλη από την Tradifresh για τη συνεισφορά στη δημιουργία αυτής της σειράς των live εκπομπών. Και φυσικά νομίζω ότι αυτό αποδεικνύει ότι τελικά η συνεργασία έχει μόνο πολύ καλά αποτελέσματα. Συμφωνώ μαζί σου. Τα πολλά λόγια στο χέρι λοιπόν. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε να μιλάμε για τα προϊόντα. Ο λόγος στο Γιάννη τον Τζακυρίδη, τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Γιάννη, θα ήθελα να μου μιλήσεις για το πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα, πώς γεννήθηκε, τι ήταν αυτό που σε έκανε να στραφείς στο συγκεκριμένο προϊόν και να δημιουργήσεις αυτούς τους υπέροχους κωδικούς με βάση την πιπεριά φλωρίνης και πότε ξεκίνησε αυτή η πορεία. Καλησπέρα και από εμένα. Αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε το 2019, το Σεπτέμβρη. Μετράμε μόνο λίγους μήνες ζωής σαν εταιρεία. Η ιδέα όμως προϋπήρχε από το 2017. Το εφαλτήριο για την ίδρυσή της αποτέλεσε η δική μου ενασχόληση με τις εκτάσεις, τις αγροτικές εκτάσεις της οικογένειάς μου από νεαρή ηλικία. Η πολύτιμη γνώση αυτή την οποία απέκτησα πάνω στον αγροτικό τομέα σε συνδυασμό με τις σπουδές τις οποίες έχω κάνει στην διοίκηση επιχειρήσεων με βοήθησε να παντρέψω όλο αυτό τον θεωρητικό και πρακτικό πλούτο τον οποίο απέκτησα και να τα μετατρέψω σε επιχειρηματική ενασχόληση του δευτερογενούς τομέα. Θεώρησα καλό να ξεκινήσουμε με την πιπεριά φλωρίνης σαν επιχείρηση, γιατί είναι ένα προϊόν brand name από μόνο του. Δηλαδή δεν χρειάζεται σε κάποιον να του πεις ποια είναι η πιπεριά φλωρίνης. Την ξέρει ήδη, την γνωρίζει. Και αυτό θα βοηθήσει και εμάς να μας γνωρίσουν ακόμα πιο εύκολα και γρήγορα οι καταναλωτές. Επίσης, θεωρήσαμε ότι η πιπεριά φλωρίνης δεν έχει ακόμα την αξία την οποία αρμόζει και θα βοηθήσουμε εμείς σε αυτό ακόμα περισσότερο. Πολύ σωστά και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Θεωρώ επίσης πολύ επιτυχημένη προσέγγιση το γεγονός του ότι επιλέξατε ένα αναγνωρισμένο προϊόν για τη βάση της δημιουργίας των προϊόντων σας. Δεν σταθήκατε όμως εκεί. Το πήγατε ένα βήμα παραπάνω.
Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να μου μιλήσεις για τους κωδικούς προϊόντων που έχετε δημιουργήσει. Ποια είναι δηλαδή τα προϊόντα που προσφέρει αυτή τη στιγμή η TradeFresh, ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και αν έχετε στο μυαλό σας να δημιουργήσετε νέους κωδικούς στο μέλλον. Δεν θα πάρω εγώ τώρα τη σκητάλη. Ευχαριστώ και τους δυο σας. Παρακαλώ, αυτή τη στιγμή η TradeFresh έχει 6 κωδικούς. Ο κύριος κωδικός είναι το φιλέτο πιπεριάς φλωρίνης, η οποία ονομάζεται TradeFresh Ligistis Red Roasted Pepper. Ligistis, το όνομα αυτό προέκυψε από την αρχαία ονομασία της φλωρίνας, η αρχαία ligistida. Και επομένως, αν το βάλουμε όλο μαζί ως brand name, αντιπροσωπεύουμε πλήρως την ελληνική ιστορία και κουλτούρα και θέλουμε να το προάγουμε και στο εξωτερικό. Από αυτή την υπέροχη λοιπόν πιπεριά φλωρίνης έχουμε 5 αλήματα, το απαλό, το καυτερό, ντομάτα καρότο, ντομάτα μελιτζάνα και μελιτζάνα. Λοιπόν, και ξεκινάμε με τη μελιτζάνα. Η μελιτζάνα... Φανταστικά. Είναι φανταστικά. Το κάθε ένα έχει διαφορετική χρωματική απόχρωση. Αυτή εδώ είναι με ντομάτα και μελιτζάνα. Το απαλό. Με ντομάτα και καρότο. Και το αγαπημένο μου που είναι το καυτερό. Όλα είναι φτιαγμένα όλα έχουν πιπεριά φλωρίνης στην πλειοψηφία αυτών και πρόσθετα ντομάτα, μελιτζάνα και καροτάκι. Πιστοποιημένα, vegan, vegetarian, gluten-free, no pesticides and no preservatives. Επομένως, αν μου επιτρέπεις, Ελένη, σε αυτό το σημείο, γιατί είναι σημαντικό, επειδή ο καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει και επειδή σίγουρα το καταναλωτικό κοινό είναι πολύ πιο εκπαιδευμένο από το παρελθόν, δεν αρκεί για έναν ισχυρισμό απλά να πούμε ότι είναι κάτι. Έχετε δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα ώστε οι ισχυρισμοί αυτοί να πιστοποιούνται μέσα από τις εγκεκριμένες υγειονομικές διαδικασίες, πολύ σωστά. Και όλοι αυτοί οι ισχυρισμοί λοιπόν συνοδεύονται από τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις. Σωστά, ακριβώς. Αυτά έως σήμερα. Μελλοντικά βεβαίως θα υπάρξουν και επόμενες πιστοποιήσεις. Επομένως, για σήμερα έχουμε αυτά. Τα πάρα πολύ όμορφα, γευστικά, υπέροχα, μοναδικά, καταπληκτικά. Αυτό το οποίο θέλω να συμπληρώσω είναι το κομμάτι της διατροφικής επισήμανσης. Πώς να τα καταναλώσει η μανούλα, το παιδί, εσύ, εμείς. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Συνήθως έχει ένα τέτοιο σκεύασμα, λες, θα πρέπει να είναι ένα dip. Όμως υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να το εντάξεις στην καθημερινότητά σου, στην διατροφή σου, στην μεσογειακή διατροφή, γιατί είναι η πιο πλούσια και η πιο υγιεινή και αναγνωρισμένη σε όλο τον κόσμο. Επομένως, δεν υπάρχουν περιορισμοί στις συνταγές που μπορούμε να προτείνουμε. Είναι άπειρες. Πολύ σωστά. Με ενημερώνουν εδώ οι φίλοι μας τώρα που μας παρακολουθούν ότι έχουμε επιστροφή στον ήχο. Πιθανόν επειδή δεν χρησιμοποιείται ακουστικά, αν θέλετε, χαμηλώσουμε λίγο για να μειώσουμε την επιστροφή. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο, όπως πάντα άλλωστε. Αλλά αν με ακούτε, το να με ακούτε και άλλη μια φορά πιστεύω δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα, αρκεί να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να συνεχίσουμε, γιατί θα πούμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ένα από αυτά τώρα θα ήθελα να γυρίσουμε λίγο στο Γιάννη. Να μας ενημερώσει για κάποια πράγματα που αφορούν την παραγωγή. Γιατί μπορεί ο καταναλωτής να βρίσει τελικά το προϊόν του στο ράφι, αλλά για να φτάσει εκεί υπάρχει ένας δρόμος ο οποίος είναι μακρύς και πολλές φορές είναι δύσκολος. Ποιες είναι οι δυσκολίες λοιπόν που μπορεί να αντιμετωπίσει ο παραγωγός κατά την παραγωγική διαδικασία, ποιοι είναι οι παράγοντες που μπορούν να αποτελέσουν πρόβλημα, φυσικοί παράγοντες δηλαδή, προβλήματα κατά τη διαδικασία της παραγωγής και φυσικά το γενικό οικονομικό κλίμα. Υπάρχουν αρκετές δυσκολίες, είναι αλήθεια, αλλά ο κυριότερος παράγοντας σε μια γεωργική παραγωγή, καλλιέργεια, είναι τα καιρικά φαινόμενα. Μια βροχή, κάποιο χαλάζι ίσως, μπορεί να καταστρέψει την παραγωγή. Μετά είναι το έδαφος. Το έδαφος πρέπει να είναι κατάλληλο για την οποιαδήποτε καλλιέργεια. Δεν μπορούν όλα τα εδάφη να πραγματοποιήσουν μια καλλιέργεια και να είναι και αποδοτικά. Να δίνουν τη στρεμματική απόδοση, όπως λέμε στη γλώσσα των γεωργών,
ώστε να μπορέσει ο παραγωγός, ο γεωργός, να έχει και ένα κέρδος, ένα όφελος. Πολύ σωστά. Μετά είναι το κοστολόγιο. Σίγουρα. Υπάρχουν φάρμακα, λιπάσματα, τα οποία κοστίζουν. Αυτά είναι τα κυριότερα για μένα, πράγματα τα οποία θα πρέπει ο παραγωγός να δώσει πολύ μεγάλη βάση. Και μιλώντας για το κόστος, ποια ήταν η οικονομική συγκυρία όταν ξεκινήσατε, ποιες ήταν δηλαδή οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση η οποία θέλει να ξεκινήσει δραστηριότητά της και να ξεκινήσει να παράγει ελληνικά προϊόντα. Όταν ξεκινούσαμε εμείς, το κυριότερο ήταν η χρηματοδότηση. Είχαμε κάποια ίδια κεφάλαια και με αρκετή προσπάθεια καταφέραμε και πήραμε κάποιο δάνειο. Μετά, ο επόμενος στόχος μας ήταν να μελετήσουμε τον ανταγωνισμό. Να δούμε ο ανταγωνισμός τι έχει, πώς κινείται και να γίνουμε σοφότεροι. Όχι να μας αποτρέψει, γιατί θεωρούμε ότι ο ανταγωνισμός βρίσκεται εκεί, πάντα θα βρίσκεται, δεν μπορούμε να τον αποφύγουμε, απλά πρέπει να τον εκμεταλλευόμαστε προς όφελός μας, να μας κάνει σοφότερους. Σωστά, και ένα σωστά. Τρίτο είναι το δίκτυό μας. Πώς θα ξεκινούσαμε να στήσουμε το δίκτυό μας, με ποια βήματα, με ποια στρατηγική, ώστε αυτό σιγά σιγά να φέρει πωλήσεις, να φέρει κέρδη, να φέρει βιωσιμότητα και ρευστότητα στην επιχείρηση. Αυτή ήταν πάρα πολύ σωστά. Τα τρία κυριότερα βήματα και τα πιο δύσκολα για μας. Και πιστέψτε με, εγώ σαν εξωγενής παρόντας, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι τα καταφέρατε, παρόλες τις δυσκολίες. Κάνετε μια υπέροχη προσπάθεια. Μαζί τα καταφέραμε, Παναγιώτη. Όλοι μαζί είμαστε σαφέστατα. Σε αυτόν τον αγώνα. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Είμαστε κατά μόνας, κατά μόνας θα υπάρξουν πάρα πολλές προσπάθειες, δεν θα σταματήσουν. Αλλά το μήνυμα το οποίο θέλω να περάσω είναι ότι οι συνέργειες και οι καλές συνεργασίες είναι αυτές οι οποίες θα μας βοηθήσουν και να προβάλλουμε καλύτερη εικόνα της ελληνικής παραγωγής, αλλά και την καλύτερη εικόνα των συνεργειών μεταξύ μας. Το γεγονός ότι γνωριζόμαστε και σε προσωπικό επίπεδο είναι ένας παράγοντας ο οποίος αξίζει να φανεί προς τα έξω. Ότι πάνω απ' όλα είμαστε φίλοι και άνθρωποι και ότι θέλουμε μαζί να κάνουμε και κοινές δουλειές ακόμα καλύτερα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστώ που το αναφέρεις, γιατί όλο το εγχείρημά μας βασίστηκε στη φιλοσοφία της συνέργειας. Και σίγουρα, ειδικά στις μέρες που περνάμε αυτή τη στιγμή και στις οικονομικές δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε μετά από τον εγκλισμό μας, σίγουρα οι συνέργειες είναι μια από τις καλύτερες λύσεις για μια ευκολότερη έξοδο από αυτή την κατάσταση. Σε ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που αναδεικνύεις αυτή την πολύ λεπτομέρεια, μένα αλλά πάρα πολύ σημαντική. Λοιπόν, συνεχίζοντας λοιπόν να πούμε κάποια πράγματα για την Trade Fresh. Όταν σκεφτήκατε το προϊόν και τη δημιουργία του προϊόντος, Ελλάδα ή εξωτερικό και για ποιο λόγο? Και τα δύο. Δεν μπορεί να υπάρχει κάποιος χωρίς να υφίσταται στην αγορά είτε την ελληνική είτε αυτή του εξωτερικού. Πρέπει να είναι και τα δύο. Αυτό πιστεύουμε, αυτό πρεσβεύουμε. Η Ελλάδα θα είναι ο οδηγός μας, θα είναι ο καθοδηγητής μας σε αυτή την προσπάθεια. Mm-hmm. Θα μας δείξει, όπως λένε και στη γλώσσα, την επιχειρηματική, τις παιδικές ασθένειες. Δηλαδή, πού το προϊόν υποφέρει, πού μπορεί να γίνει καλύτερο, πώς μπορεί να γίνει καλύτερο, να πάρουν όλη αυτή την ανατροφοδότηση από τους καταναλωτές, από τους συνεργάτες, να μας δείξουν ποιο είναι το καλύτερο για μας, πώς μπορούμε να πορευτούμε, προς τα πού πρέπει να πάμε για να το κάνουμε καλύτερο, mm-hmm. σε οποιοδήποτε τομέα, είτε προϊόντικα, είτε όχι προϊόντικα. Επίσης, το εξωτερικό είναι αυτό που θα μας ανοίξει τις πύλες για καλύτερες πωλήσεις, υψηλότερες πωλήσεις, μεγαλύτερη ρευστότητα, άρα και καλύτερες πιθανότητες βιωσιμότητας. Όπως και επίσης, θεωρούμε ότι σε εμάς, στην επιχείρηση, η Ελλάδα είναι η καρδιά μας και το εξωτερικό η ψυχή μας. Η καρδιά μας χτυπάει πάντα στην Ελλάδα και δεν θα μπορούμε να υπάρχουμε χωρίς την Ελλάδα. Έτσι ακριβώς. Ποιος άλλος μπορεί να ζήσει χωρίς την καρδιά του? Έχετε απόλυτο δίκιο και όλες οι κινήσεις μας, νομίζω, και η επιχειρηματική δραστηριότητα και η δική μας και όλων των συνεργατών μας, αν το σκεφτούμε σε φιλοσοφικό επίπεδο, έχει σαν ένα απότερο σκοπό να αναδείξουμε αυτά τα θετικά χαρακτηριστικά της χώρας μας που τόσο αγαπάμε, που υπάρχουν
αλλά το μόνο που μένει, που απομένει να τα αναδείξουμε και να αναγνωριστούν αντίστοιχα από τον υπόλοιπο κόσμο. Να αφήσουμε πίσω τα λάθη του παρελθόντος και να γεννήσουμε την εικόνα του νέου Έλληνα, κατά μία έννοια. Πολύ σωστά. Θα ήθελα να συνεχίσουμε λοιπόν και μιλώντας για τις αγορές του εξωτερικού, το κομμάτι που είναι και το οποίο συνεργαζόμαστε, θα ήθελα να ρωτήσω μέσα από τα δικά σας μάτια, τι είδατε σε αυτό το καινοτόμο εγχείρημα του Μαναγί και γιατί ήταν αυτό που σας έκανε να επιλέξετε να συνεργαστείτε μαζί μας. Να πω πρώτη. Θα πω εγώ πρώτη. Παρακαλώ. Βεβαίως. Ο λόγος για τον οποίο επιλέξαμε να συνεργαστούμε με την Μαναγί, πρωτίστως για την ιδέα που εκφράζεις, δευτερευόντως γιατί συμπαθούμε εσένα και τρίτον γιατί έχουμε τις ίδιες πεποιθήσεις. Έχοντας και οι δύο common backgrounds, έχοντας ήδη βρεθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις έξω, έχοντας δουλέψει για άλλους, έχοντας πλήρη γνώση του τι επικρατεί στη χώρα μας, γιατί την αγαπάμε πάρα πολύ, αλλά και το πώς αγαπάνε τη χώρα μας έξω. Έχουμε λοιπόν ενώσει αυτές τις δύο γνώσεις σε ένα πολύ ωραίο φάσμα, ώστε να μπορέσουμε μαζί να συμπορευτούμε στο να καλύψουμε τις ελληνικές αγάπες και ανάγκες του εξωτερικού ως συνοδοιπόροι. Το θέσατε υπέροχα, πραγματικά. Ήταν πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη. Είναι αυτό που λέμε πάντα και θα το λέμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το κλειδί σε μια επιτυχημένη συνεργασία είναι πρωτίστως η εμπιστοσύνη και η δέσμευση στους κοινούς στόχους. Και αυτό υπάρχει σίγουρα στην περίπτωσή μας και μεταξύ του Μαναγί και όλων των συνεργατών του. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να καταστήσω σαφές ότι το Μαναγί δεν κερδοσκοπεί βάρος του συνεργάτη παραγωγού. Υπάρχει ένα κόστος για τη συμμετοχή του παραγωγού που αφορά τη δημιουργία του εξαγωγικού του προφίλ, που είναι απαραίτητο για τη σωστή προβολή των προϊόντων, όπως είναι η μεταφράση των κειμένων, η φωτογραφίση των προϊόντων και όλα τα στοιχεία που χρειαζόμαστε για να επικοινωνούμε τα προϊόντα. Μιλώντας λοιπόν για τα προϊόντα. Ευχαριστούμε τις υπηρεσίες αυτές, καθώς είμαστε οι ίδιοι τις έχουμε αξιοποιήσει και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και για την εγκυρότητα και για την ταχύτητα της παροχής των υπηρεσιών. Επομένως, διπλά συγχαρητήρια για τις υπηρεσίες αυτές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα εννοείται να ενημερώσω τους φίλους θεατές που μπορούν να εκφράσουν οποιοδήποτε ερώτημα θέλουν, ούτως ώστε να καλύψουν κάποια απορία τους, είτε αφορά την Trade Fest και τα υπέροχα αυτά προϊόντα, είτε το Μαναγί και την δραστηριότητά του. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτό το σημείο να ενημερώσουμε, το πιο σημαντικό θα έλεγα, πού θα μπορέσουν οι θεατές μας να βρουν αυτά τα υπέροχα προϊόντα. Είτε είναι συμπολίτες μας που θα ήθελαν να δοκιμάσουν αυτές τις ιδιαίτερες γεύσεις στο σπίτι τους, είτε κάποιος επαγγελματίας που θα ήθελε να διαθέσει τα προϊόντα του στο κατάστημά του. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην Αθήνα σε διάφορα σημεία, Θεσσαλονίκη, Κατερίνη. Σε λίγο θα έχουμε τοποθετηθεί και στην Πελοπόννησο και σε διάφορα άλλα σημεία την Ελλάδα. Όποιος θέλει και μας παρακολουθεί τώρα μπορεί να μας στείλει ένα ερώτημα μέσω του site μας www.tradefresh.com.gr ή μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Είμαστε ενεργοί σε όλα και να τον καθοδηγήσουμε πού ακριβώς μπορεί να βρει σε πιο φυσικό κατάστημα τα προϊόντα. Όσον αφορά το ηλεκτρονικό κατάστημα, μπορεί μέσω του managi.eu να προμηθευτεί τα προϊόντα μας σε εξαιρετικές τιμές και επίσης θεωρούμε, Παναγιώτη, ότι αυτό το αντικείμενο με το οποίο ασχολείσαι θα είναι τόσο δυνατό στο μέλλον που θα εξυπηρετήσει και θα βοηθήσει πάρα πολλούς μικρούς επιχειρηματίες όπως εμάς. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Και εμείς αντίστοιχα, όπως αναφέρατε προηγουμένως, θεωρούμε ότι η καρδιά του Μαναγί είναι τα προϊόντα του και η ψυχή του είναι η παραγωγή του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το λέμε και το λέμε σε κάθε δημόσια εμφάνισή μας ότι το Μαναγί δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχαν οι συνεργάτες του και θα πρέπει για άλλη μια φορά να ευχαριστήσουμε δημόσια όλους τους συνεργάτες του Μαναγί για αυτό που έχουμε δημιουργήσει μέσα από πολύ χρόνο και κόπο. Διαθέσαμε εννοείται και χρήματα φυσικά. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι βλέπουμε το όνειρό μας να γίνεται πραγματικότητα. Βλέπουμε τους Έλληνες παραγωγούς να τοποθετούνται στα ράφια των ξένων αγορών. Εκεί που τους αξίζει να βρίσκονται, γιατί αυτός είναι ο απότερος σκοπός. Και φυσικά λοιπόν, μιλώντας για αυτό το κομμάτι και για τα υπέροχα αυτά προϊόντα,
Έχω Έχω δει τα δει τα προϊόντα σας, προϊόντα σας, φυσικά τα φυσικά τα έχω έχω δοκιμάσει. δοκιμάσει. Το πολύ Πολύ ιδιαίτερο ιδιαίτερο είναι το είναι το πώς πώς έχετε έχετε ισορροπήσει ισορροπήσει τις τις γεύσεις. γεύσεις. Είναι Είναι υπέροχο, υπέροχο, το το μπορούμε μπορούμε να να διακρίνουμε, διακρίνουμε, παραδείγματος παραδείγματος χάρη, χάρη, τη τη μελιτζάνα, μελιτζάνα, το το καρότσι καρότσι να να ακούμε, ακούμε, που που λένε λένε οι οι σεφ, σεφ, ας ας πούμε, πούμε, αντίστοιχα. αντίστοιχα. Ακούμε Ακούμε πολύ πολύ διακριτά διακριτά τις τις γεύσεις γεύσεις και και μου μου κάνει κάνει πολύ πολύ ιδιαίτερη ιδιαίτερη εντύπωση εντύπωση γιατί γιατί δεν δεν υπάρχουν υπάρχουν καθόλου καθόλου συντηρητικά συντηρητικά και και χημικά χημικά πρόσθετα. πρόσθετα. Μιλήστε Μιλήστε μου μου λίγο λίγο για για τα τα υφιλών υφιλών συστατικά συστατικά των των προϊόντων. προϊόντων. Λοιπόν, όλα τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα για vegan, vegetarian, χωρίς γλουτένι, χωρίς συντηρητικά, χωρίς φυτοφάρμακα, το οποίο εμπνέει εμπιστοσύνη το γεγονός ότι είναι πιστοποιημένο, γι' αυτό και αναγράφεται πάνω στην ετικέτα. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο θέλω να το επισημάνω για το προϊόν μας, καθώς μοχθήσαμε πάρα πολύ για να μπορέσουμε να δουλέψουμε όλες τις πιστοποιήσεις και να τις συγκεντρώσουμε ώστε να είναι στην ώρα τους για να μπορέσουν να τοποθετηθούν πάνω στην ετικέτα του προ�όντος. Μια Μια παρένθεση, παρένθεση, Ελένη, Ελένη, συγγνώμη συγγνώμη που που σε σε διακόπτω, διακόπτω, γιατί γιατί είναι είναι σημαντικό σημαντικό να να το το γνωρίζει γνωρίζει ο ο κάθε κάθε καταναλωτής καταναλωτής, θεατής θεατής μας μας αυτή αυτή τη τη στιγμή. στιγμή. Ναι. Αναζητήστε Αναζητήστε και και ψάξτε ψάξτε σωστά σωστά τις τις ετικέτες ετικέτες των των προϊόντων. προϊόντων. Υπάρχουν Υπάρχουν ισχυρισμοί ισχυρισμοί οι οι οποίοι, οποίοι, καλώς καλώς για για εμένα εμένα και και μέσω μέσω της της ισχύουσας ισχύουσας νομοθεσίας νομοθεσίας δεν δεν μπορούν μπορούν να να αναγραφούν αναγραφούν στην στην ετικέτα. ετικέτα. Το Το να να λέει λέει μια μια διαφήμιση διαφήμιση στην στην τηλεόραση τηλεόραση ότι ότι έχει έχει αυτό αυτό και και έχει έχει αυτό αυτό να να το το πω πω πάρα πάρα πολύ πολύ απλά, απλά, δεν δεν σημαίνει σημαίνει απολύτως απολύτως τίποτα. τίποτα. Οι Οι κατοχυρωμένοι κατοχυρωμένοι ισχυρισμοί ισχυρισμοί βρίσκονται βρίσκονται στην στην ετικέτα ετικέτα του του προϊόντος. προϊόντος. Συγγνώμη Συγγνώμη για για διακοπή, διακοπή, μπορείς μπορείς να να συνεχίσεις. συνεχίσεις. Και γι' αυτό και λέμε ανοιχτά ότι και σε εσένα είναι διαθέσιμα, αλλά και στους καταναλωτές που θα προτιμήσουν εσένα για την κατανάλωσή τους εντός Ελλάδος ή εκτός Ελλάδος, είναι διαθέσιμα. Δηλαδή, αν κάποιος τα ζητήσει, αυτά υπάρχει άμεση πρόσβαση. Γιατί όταν κάτι δεν μπορούμε να ρισκάρουμε την υγεία, όχι μόνο γιατί υπάρχει πιστοποίηση, είναι θέμα υγείας. Στο παιδί σου που σου λέω δώσ' το στο μωράκι σου αυτό παλιό, το δίνεις από το μωρό 6 μηνών που μπορεί να ξεκινήσει να τρώει. Εγώ δεν μπορώ να το πω σε μια μανούλα αν δεν το εμπιστευτεί και για να το εμπιστευτεί θα πρέπει να ξέρει τι περιέχει, τι θα δώσει στο παιδί της. Η κάθε μανούλα εντός και εκτός Ελλάδος, όπως και αντίστοιχα και όλα τα υπόλοιπα. Εάν εσύ έχεις κάποια ιατρική ιδιαιτερότητα, εγώ δεν μπορώ να ρισκάρω την υγεία σου και να κάνω claim ότι είναι ενώ δεν είναι. Όχι, είναι και γι' αυτό και είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί στο δίνω με... Και το πονά, γιατί το έχω πονά, ξέρω τι σου δίνω. Έχουμε δει ο αδερφός του, η οικογένειά του, όλοι οι άνθρωποι επάνω, τα οποία σύντομα θα είναι διαθέσιμα και στο διαδίκτυο για να δείτε πώς γίνεται η σπορά, πώς γίνεται όλη η δουλειά. Και η μεταποίηση αργότερα, μέχρι να φτάσει στο αποτέλεσμα, ότι από πίσω έχει μια δουλειά και ότι αυτή η δουλειά γίνεται με μεράκι, με αγάπη, γιατί όπως θα το δώσει ο γονιός σε εσένα, αντίστοιχα και εσύ θα τα δώσεις και στους άλλους ή στους φίλους σου. Και πέρα από ότι είναι τάση της δεκαετίας ο βιγκανισμός, ότι οι διατροφικές ιδιαιτερότητες, να προσέχω, να μην προσέχω, αυτά αφορούν το καθέναν ατομικά. Δεν θα του πούμε εμείς γίνε vegan, μη γίνεις vegan, μη το φας, μη δεν το φας. Αυτό το οποίο μπορούμε επίσης να πούμε με βεβαιότητα είναι ότι έως σήμερα δεν έχει καταγραφεί καμία αλλεργία στην πιπεριά, στην κόκκινη πιπεριά. Γενικά στις πιπεριές. Δηλαδή είναι από τα ελάχιστα, δεν υπάρχει καταγεγραμμένα ποσοστά 0,0,0% ανά τον κόσμο για αλλεργίες. Άρα είναι και μη αλλεργιογόνο προϊόν. Πολύ Επίσης, ενδιαφέρουσα πληροφορία. έχει τριπλάσια περιεκτικότητα βιταμίνη C. Επομένως, αν εσύ που είσαι νέο παιδί, αθλείσαι, τρέχεις, ξέρω εγώ κτλ., είσαι σε συγκεκριμένη διατροφή, επίσης είναι πολύ καλό και για σένα. Αυτές τις πληροφορίες όμως δεν τις λέμε μόνοι μας, σε συνεργασία με διατροφολόγους, με γιατρούς. Όλοι οι ισχυρισμοί υγείας, όλοι απαιτούν το συγκεκριμένο συνεργάτη. Και όλη αυτή η πληροφορία δίνεται σε εσένα, ώστε και εσύ να μπορείς να την δώσεις αντίστοιχα στους συνεργάτες και στους μελλοντικούς πελάτες που έχεις εντός και εκτός Ελλάδος. Και το γεγονός ότι και εσύ ο ίδιος τα αναζητάς, αυτό είναι πολύ σημαντικό και σε τιμά Παναγιώτη, γιατί ενδιαφέρεσαι για την διατροφή του καταναλωτή, όχι μόνο κάνω πωλήσει.
Προσπαθούμε να χτίσουμε Όπως κάτι είπα συνειδητό. προηγουμένως, πρέπει να αφήσουμε τα λάθη του παρελθόντος πίσω. Οπότε, αν δεν έκανα τουλάχιστον αυτό, δηλαδή όπως και εσείς, να υπάρχει μια σταθερή δέσμευση στην ποιότητα αλλά και στην ασφάλεια για τον καταναλωτή, τότε νομίζω ότι θα υπέπεφτα σε δύο από τα βασικά σφάλματα του παρελθόντος. Έτσι ακριβώς. Γιάννη, η σχετική σε σένα. Μιλάμε λοιπόν τόση ώρα για τα προϊόντα, την παραγωγική διαδικασία, το τι προηγείται που να φτάσει το προϊόν στο ράφι. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα που κάνουν το μικρό παραγωγό να ξεχωρίζει από ένα προϊόν μαζικής παραγωγής και από μια μεγάλη παραγωγική μονάδα? Γιατί, συγγνώμη, θα πει κάποιος πολύ εύλογα ότι και αυτή η μονάδα έχει τις πιστοποιήσεις της, εννοείται, για να μπορεί να λειτουργήσει, έχει αδειοδοτηθεί, εννοείται. Και σίγουρα έχει και χρήματα για να κάνει έρευνα και ανάπτυξη και να φτιάξει γευστικούς κωδικούς. Τα πλεονεκτήματα ενός μικρού παραγωγού έναντι κάποιου μεγάλου ή μεγαλύτερου είναι ότι μπορεί να ελέγχει καλύτερα όλη τη διαδικασία. Αυτό που λέμε από το χωράφι στο ράφι. Γιατί δεν έχει να κάνει με πολλούς ανθρώπους στην πορεία ενός προϊόντος. Είναι 2-3 προμηθευτές, 4 συνήθως, μέσα ο χώρος ο οποίος παρασκευάζει το προϊόν μπορεί να τον ελέγχει, ξέρει ακριβώς τι κάνει, πότε το κάνει, πώς το κάνει. Δεν χάνεται μέσα σε μια τεράστια έκταση ενός εργοστασίου και επίσης το μετά από το εργοστάσιο, όταν έρθει η ώρα της πώλησης, μπορεί και διατηρεί σχέσεις καλύτερες και ποιοτικότερες με τους ανθρώπους, τους πελάτες, τους συνεργάτες, τους προμηθευτές. Άρα εννοείς ότι συνδέεται και το πρόσωπο τελικά με το ίδιο το προϊόν. Βέβαια, βέβαια. Όταν εμπιστεύεσαι έναν άνθρωπο, δεν μπορείς και συνεργάζεσαι μαζί του καλύτερα. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Νομίζω ότι είναι και στην ανθρώπινη ψυχολογία να μπορεί να εμπιστευτεί ευκολότερα κάτι μέσω ενός ανθρώπου που εμπιστεύεται ήδη. Και το χτίσιμο της εμπιστοσύνης είναι πολύ σημαντικό για μας και είναι κομμάτι της κουλτούρας μας. Οι καταναλωτές και οι συνεργάτες μας θέλουμε να μας εμπιστευτούν. Θέλουμε να τους δείξουμε ότι αυτό που λέμε αυτό είναι, αυτό ισχύει. Δεν είναι κάτι άλλο. Δεν είναι κάτι ψεύτικο. Ούτε ήρθαμε για να αποχωρήσουμε άμεσα. Είμαστε διάδοντες αστέρες που χάνει το φως πολύ γρήγορα. Ήρθατε για να μείνετε λοιπόν και αυτό θα κρατήσω. Καλή επιτυχία στην πορεία σας. Να σας ευχαριστήσω και πάλι δημοσίως και για τη συνεργασία αλλά και για την βοήθεια και από τους δυο σας και κυρίως από την Ελένη Χαϊμέλη για το στήσιμο. Καλή δύναμη. Κάθε Πέμπτη έως Κυριακή θα είναι η Μάνα Γη με live συνεντεύξεις με όλους τους συνεργάτες παραγωγούς. Και επίσης να μην ξεχνάτε να ψωνίζετε online μέσα από το e-shop της Μάνα Γη, καθώς έχει κλείσει αποκλειστική συνεργασία και έκπτωση με την ACS Courier. So, we can reach you as fast as possible, guys. Το οποίο είναι έτσι, πάρα πολύ καλό. Σε ευχαριστούμε. Γιατί είναι αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο, εν μέσω COVID, που ζούμε όλα αυτά και ο κόσμος θέλει να... Τώρα το είδε, θέλει να το δοκιμάσει. Πού να το βρει? Αλλά πάλι μπορώ να το αντέξω. Κι όμως, αγαπητέ τηλεθεατή, αγαπητέ καταναλωτή, κι όμως ναι, επίσης και οι δύο ιστοσελίδες είναι διαθέσιμες. Είμαστε και η Manage και η Trade Fresh, είμαστε ενεργοί στα social media, so μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ευχαριστούμε όλους τους φίλους που ήρθαν και μας παρακολούθησαν. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό που μας στηρίζουν όλοι οι φίλοι εντός και εκτός Ελλάδος. Καλή συνέχεια, Παναγιώτη, στα επόμενα live. Εμείς είμαστε δίπλα σου, το ξέρεις, και εσύ είσαι δίπλα μας, το ξέρουμε. Από τον κύριο Τσακυρίδη, την Χαϊμέη και τον Χατζη Λαζαρίδη. Υπέροχο φινάλε την Ελένη Χαϊμέλη, κυρίε και κύριοι. Σε αυτό το σημείο να αναφερθώ σαν ως παρένθεση και στον αδερφό μου τον Τζαγκερίδη τον Σταύρο, ο οποίος είναι στη γραμμή παραγωγής και βοηθάει έτσι. 100%
στην δημιουργία αυτών των προϊόντων. Όχι τα μόνο φιλιά μας λοιπόν και στο, αυτός και στο είναι Σταύρο. Η παραγωγή. Αυτό, έτσι, έτσι. Κοίταξε, εν καιρό θα πρέπει να ξανακάνουμε ένα άλλο από το χωριό. Να σου δείξουμε πώς κάνει δουλειά εκεί ο Σταύρος, τι φτιάχνει, πώς τα φτιάχνει και όλα αυτά. Θα είναι μεγάλη μου χαρά και είμαι σίγουρος ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον και για τους θεατές μας. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you for having us tonight. Σας ευχαριστώ και εγώ. Αγαπητές φίλες και φίλοι, ήταν η Trade Fresh, υπέροχα προϊόντα με βάση την παιδιά Φλωρίνης. Αναζητήστε τα προϊόντα tradefresh.com.gr και managi.eu. Σας ευχαριστούμε όλους που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Καλή συνέχεια σε όλους. Thank you. Oh, thank you so much. Thank you guys. Thank you. Γεια σας. Γεια σας.